Το Ισραήλ επιχειρεί σε τέσσερα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Επιχειρεί στο Λίβανο, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τη Συρία. Στη Βυριτό βομβάρδισε κτίρια. Στόχευσε τον πιθανό διάδοχο του Ναζράλα ώστε να εξοντώσει όλη την ιεραρχία της Χεσμολάχ. Στη Δυτική Όχθη τουλάχιστον 18 άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Συρίας έκλεισε το πέρασμα Μασνά, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει. Το μεσημέρι της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μία σειρά γκαμίκους 3,5 χιλιόμετρων που διέσχιζε τον Λίβανο και τη Συρία και η οποία σύμφωνα με το στρατό του Ισραήλ χρησιμοποιούνταν από την Χεσμπολάχ για τη λαθρέα μεταφορά ιρανικών όπλων.